Άσκηση 6 από τι γενικέ ασκήσει του κεφαλαίου ζητάει να βρούμε του αριθμού ΑΒ για του οποίου το πολυόνυμο λέει χ στην πέμπτη και 3χ τετράγωνο συν αχ συν β, διαιρούμενο όταν διαιρεθεί με το χ τετράγωνο μείον 2, μα δίνει υπόλοιπο 5χ συν 8. Αν δηλαδή λέει εννοεί διαιρέσουμε το χ στην πέμπτη και 3χ στο τετράγωνο συν αχ συν β, το διαιρέσουμε με το χ τετράγωνο μείον 2. Θα βγάλουμε εδώ υπόλοιπο 5χ συν 8 μετά από τη διαιρέση. Το πηλίκο βέβαια δεν μας το δίνει, θα είναι κάποιο άγνωστο πηλίκο. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να στηριχτούμε στην ταυτότητα της διαιρέσης. Η ταυτότητα της διαιρέσης θα είναι ότι το χ στην πέμπτη και 3χ στο τετράγωνο συν αχ συν β, δηλαδή ο διαιρετέος, Ισούται με το χ στο τετράγωνο μείον 2 επί το πυλίκο π του χ, συν το υπόλοιπο που θα είναι το 5χ συν 8. Αυτό το πηλίκο είναι άγνωστο πολυόνιμο. Ξέρουμε μόνο ότι θα είναι τρίτου βαθμού γιατί πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το χ τετράγωνο και να βγάλει χ στην πέμπτη. Άρα είναι ένα μεγάλο πολυόνιμο σχετικά, τρίτου βαθμού, άγνωστο. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη σχέση γιατί είναι άγνωστο αυτό το πολυόνιμο πέτουχη. Παρ' όλα αυτά κάτι μπορούμε να κάνουμε και συγκεκριμένα. Αν επιλέξουμε τιμές που να μηδενίσουν το διαιρέτη, αυτό το χ τετράγωνο συν 2, τότε δεν θα έχει καμία σημασία το πηλίκο. Οι τιμές που μηδενίζουν το διαιρέτη, το χ τετράγωνο μείον 2 είναι 2, εύκολες, το συν και το πλήν ρίζα 2. Βάζω λοιπόν για χ ίσον με ρίζα 2 σε αυτή την ισότητα και θα έχω το ρίζα 2 λοιπόν στην πέμπτη. Συν 3 φορέ το ρίζα 2 στο τετράγωνο. Συν α επί ρίζα 2 συν β. Ίσον. Εδώ μέσα ρίζα 2 στο τετράγωνο μείον 2 επί το πηλίκο π του ρίζα 2. Το οποίο όμω θα μηδενιστεί η πρώτη παρένθεση. Το έχουμε κανονίσει αυτό. Συν 5 επί ρίζα 2 και 8. Αυτό λοιπόν όλο θα μηδενιστεί και θα φύγει από τη μέση. Και θα μας μείνουν τι. Εδώ το ρίζα 2 στην πέμπτη δεν υπολογίζεται ακριβώς, μπορούμε όμως να το γράψουμε ρίζα 2 στην τετάρτη επί ρίζα 2. Δίπλα βέβαια το ρίζα 2 στο τετράγωνο θα γίνει 2, 3 επί 2 δηλαδή, συν α επί ρίζα 2 συν β ίσον και στο δεύτερο μέλος το 5 επί ρίζα 2 συν 8. Και έτσι λοιπόν αυτό θα γίνει ρίζα 2 στην τετάρτη, ας το κάνω στο πρόχειρό μου, το ρίζα 2 στην τετάρτη λοιπόν θα είναι ρίζα 2 στο τετράγωνο και όλο μαζί στο τετράγωνο, άρα 2 στο τετράγωνο που κάνει 4. Αυτό λοιπόν είναι 4 επί ρίζα 2, συν 6, συν α ρίζα 2, συν β, ίσον με 5 ρίζα 2, συν 8. Και αν χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους, θα μείνει το α ρίζα 2, συν β στο πρώτο μέλος και στο δεύτερο. 5 ρίζα 2, μείον 4 ρίζα 2 θα μείνει μια φορά το ρίζα 2 και το 8 μείον το 6 που θα έρθει από το, δεύτερο μέλος, από το πρώτο μέλος θα είναι 2. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη εξίσωση με αγνώστους τα α και β. Προέκυψε βάζοντας στην ταυτότητα της διαίρεσης τον αριθμό ρίζα 2. Ομοίω τώρα θα βάλω και την άλλη τιμή που μηδενίζει το διαιρέτη, δηλαδή το μείον ρίζα 2. Θα γίνει λοιπόν μείον ρίζα 2 στην πέμπτη, Συν 3 επί ρίζα 2 στο τετράγωνο, συν α επί μοίων 2 συν β, και στο, δε, ε, στο δεύτερο μέλος θα είναι το μοίων ρίζα 2 στο τετράγωνο, μοίων 2 επί το πηλίκο π του μοίων 2, που δεν έχει βέβαια πάλι σημασία γιατί αυτό κάνει 2 μείον 2 2-2-0. θα φύγει από τη μέση, συν 5 επί το ρίζα 2, συν 8 άρα θα ισούτε με. Εδώ μπροστά το μείον υψώνεται στην πέμπτη δύναμη, άρα παραμένει. Κατά τα άλλα αυτό το ρίζα 2 στην πέμπτη όπως το είχαμε βρει και προηγουμένως είναι το 4 ρίζα 2. Δίπλα το μείον υψώνεται στο τετράγωνο άρα γίνεται συν, άρα δίπλα θα βγει συν 6. Μείον α ρίζα 2 συν β ίσον, μείον 5 ρίζα 2 συν 8 και αν χωρίσουμε πάλι γνωστού από αγνώστου θα γίνει μείον α επί ρίζα 2 συν β ίσον. Στο δεύτερο μέλο μείον 5 ρίζα 2 συν 4 ρίζα 2 που θα έρθει από το πρώτο μέλο θα γίνει μείον ρίζα 2 και το 8 μείον το 6 συν 2. Αυτή είναι η δεύτερη εξίσωση του συστήματο και έτσι από το σύστημα των εξιώσεων 1 και 2 θα βρούμε τα α και β. Να λύσουμε λοιπόν στη συνέχεια εδώ δίπλα. Από 1 και 2 λοιπόν έχουμε το σύστημα ότι α επί ρίζα 2 συν β ισούται με ρίζα 2 συν 2 και μείον α ρίζα 2 συν β ίσον με μείον ρίζα 2 συν 2. Το σύστημα αυτό μπορεί να λυθεί εύκολα με πρόσθεση κατά μέλη. Αν προσθέσετε λοιπόν κατά μέλη το α ριζα 2 μείον α ριζα 2 θα φύγει, το β συν β θα γίνει 2β, στο δεύτερο μέλος το ριζα 2 μείον ριζα 2 θα φύγει, 2 συν 2, 4. Και διαιρώντας με το 2, το β βρέθηκε ότι είναι 2. Και τώρα μπορούμε είτε με αντικατάσταση σε μία από τις δύο εξώσεις να βρούμε και το α, είτε αν κάνουμε αφαίρεση κατά μέλη, γιατί και με αφαίρεση κατά μέλη θα γίνει κάποια παλήφη εδώ. Πράγματι, αν αφαιρέσουμε κατά μέλη, το α 2 μείον το μείον α ριζα 2 θα γίνει πρόσθεση 2α 2. Δίπλα όμως το β μείον το β θα φύγει ίσον. Ρίζα 2 μείον το μείον ριζα 2 θα γίνει πάλι πρόσθεση 2 ριζα 2 και το 2 μείον το 2 θα φύγουν. Άρα με αφαίρεση κατά μέλη καταλήγουμε εδώ και επειδή το 2 απλοποιείται και το ρίζα 2 απλοποιείται μας έμεινε τελικά ότι το α είναι 1.